Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Σήμερα είναι η Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012. Από ό,τι φαίνεται, οι απόκριε τελείωσαν, αλλά τα πολιτικά και τα παραπολιτικά καρναβάλια συνεχίζονται. Α δούμε του τίτλου των ειδήσεων. Καταγγελίε για διάτριτο σύστημα ελέγχου των εισαγωμένων φαρμάκων από τον τρίτο κόσμο. Απόψε, η Ολομέλεια τη Βουλή αποφαίνεται για το νόμο τερατούργημα σχετικά με την υγεία. Χωρί συγκοινωνίε, αύριο η Αθήνα. Αλλά στι εφορίε για τη ρύθμιση. Παράταση ω τι 15 Ιουνίου για τι φορολογικέ δηλώσει. Κυρίε και κύριοι, είμαι ο Χάρη Λαζαρόπουλο και αυτό είναι το κεντρικό online δελτίο ειδήσεων από το Newsbomb. Bomb. Α δούμε τι ειδήσει αναλυτικά. Διάτριοι το σύστημα ελέγχου και χαλαρό νομοθετικό πλαίσιο καταγγέλουν γιατροί και ακαδημαϊκοί σχετικά με τα φθηνά και αβέβαιη αποτελεσματικότητα φάρμακα που θέλουν να ρίξουν στην ελληνική αγορά η Τρόικα, η Εισαγωγή και η Αμήχανη μεταβατική κυβέρνηση του κυρίου Λουκά Παπαδήμου. Σε δηλώσει του, ο καθηγητή κλινική φαρμακολογία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, κ. Δημήτρη Κούβελα, υποστηρίζει ότι το σύστημα ελέγχου φαρμάκων είναι διάτριτο. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει μηχανισμό ελέγχου και εξακρίβωση τη ποιότητα και τη αποτελεσματικότητα των αντιγράφων φαρμάκων. Το επιχείρημα ότι τα αντίγραφα περιέχουν τη δραστική ουσία δεν σημαίνει ότι μπορεί να συγκριθεί με το πρωτότυπο το οποίο περιέχει ουσίε που τεκμηριώνονται από κλινικέ και παρακλινικέ μελέτε. Τη σφοδρή αντιπαράθεση τη κυβέρνηση και των κομμάτων τη αντιπολίτευση πυροδότησε η διαδικασία του κατεπήγοντο με την οποία εισήχθη στο Κοινοβούλιο το νομοσχέδιο για τα εκρεμή ζητήματα στον τομέα τη υγεία. ΚΚΕ, συνασπισμό τη ριζοσπαστική αριστερά και λαϊκό ορθόδοξο συναγερμό έκαναν λόγο για πραξικοπηματική λογική. Από την πλευρά του, ο Υπουργό Υγεία κ. Ανδρέα Λοβέρδο διατύπωσε αιτιάσει για προσχηματική άγνοια. Τα κόμματα τη αντιπολίτευση εστιάζουν τι ενστάσει του στα γεννόσιμα φάρμακα σε πλήρη σύμπλευση με του γιατρού και του φαρμακοποιού όλη τη χώρα, οι οποίοι επιμένουν στην επικίνδυνοτητα των γεννοσύμων που εισάγονται από αναπτυσσόμενε χώρε, επισημένοντα ότι είναι αμφιβόλου ποιότητα. Η συζήτηση και η ψήφιση του νομοσχεδίου αναμένεται να ολοκληρωθεί το βράδυ. Χωρί μετρό, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και τραμ θα μείνει αύριο η Αθήνα, καθώ και οι ηλεκτροδηγοί αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν 24 24ωρη απεργία, αντιδρώντα τόσο στην εφαρμογή των νέων επακτών μέτρων λιτότητα, όπω αναφέρουν σε ανακοίνωσή του, όσο και στην αδιαφορία τη διοίκηση τη εταιρεία Στάση να εφαρμόσει τα χρονοδιαγράμματα και του κανονισμού λειτουργία των μέσων. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι συνεχίζεται η αδυναμία ύσπραξη εσόδων, καθώ πάνω από τα μισά εκδοτήρια εισιτηρίων είναι κλειστά, με αποτέλεσμα να διοπιστώνεται σοβαρή αδυναμία στην έκδοση των εισιτηρίων. Παρατείνεται ως τι 30 Μαρτίου η προθεσμία για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προ το Δημόσιο, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών. Στη ρύθμιση υπάγονται φυσικά πρόσωπα με οφειλέ που δεν υπερβαίνουν τι 10.000 ευρώ και νομικά πρόσωπα, οι οφειλέ των οποίων δεν υπερβαίνουν τι 75.000 ευρώ. Στι εφορίε πάντω επικράτησε αλαλούμ. Οι οφειλέτε έσπευσαν να εκμεταλλευτούν την ευνοϊκή ρύθμιση, ωστόσο σε πολλέ από αυτέ δεν είχε φτάσει καν το έντυπο τη σχετική εγκυκλίου. Και να κλείσουμε με μια ακόμα χρήσιμη είδηση. Ω τι 15 Ιουνίου θα γίνονται δεκτέ οι φορολογικέ δηλώσει του 2012 σύμφωνα με νεότερε διευκρινήσει του Υπουργείου Οικονομικών. Ωστόσο, η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή του ε9 λήγει στι 31 Ιουλίου. Παράλληλα, το Υπουργείο διευκρίνησε ότι η διαδικασία εκτύπωση των νέων εντύπων τη δήλωση φορολογία εισοδήματο βρίσκεται στην τελευταία φάση τη. Δημοσιεύματα αναφέρουν σήμερα ότι υπάρχουν σοβαρέ καθυστερήσει στην έκδοση όχι μόνο των εντύπων αλλά και των εγκυκλίων. Κυρίε και κύριοι, ο φαύλο κύκλο προφανώ στη λειτουργία του σκληρού πυρήνα του Δημοσίου συνεχίζεται την ώρα που γίνονται εκπτώσεις στην υγεία, στην παιδεία, στην άμυνα και κυρίω στο πολιτικό ήθο. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το αποψινό δελτίο ειδήσεων από τον Νιουσμόμ. Εμεί θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα εδώ. Καλό σα βράδυ. Γεια σα.